Στο μεταξύ, Νίκο, στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες στις φυλακές Ιωαννίνων προκειμένου να απολογηθούν. Ακριβώς, μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε στις 8.30 σήμερα το πρωί, όπου οι 8 συλληφθέντες για την υπόθεση μαύρου χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών και εξέπληματος μαύρου χρήματος στις φυλακές των Ιωαννίνων οδηγήθηκαν σε ανακριτή για να απολογηθούν και συνέχεια στον εισαγγελέα. Μέχρι στιγμής θα σου πω ότι έχει απολογηθεί ο φερόμενος ως εγκέφαλος της συγκεκριμένης υπόθεσης. Πρόκειται για έναν Αλβανό κρατούμενο στις φυλακές των Ιωαννίνων, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως και θα οδηγηθεί σε άλλο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Από εκεί και πέρα υπήρχε και μία ακόμα επιχείρηση της αστυνομίας στις φυλακές των Ιωαννίνων, όπου εντοπίστηκε ποσότητα κοκαίνης κρυμμένη μέσα στις φυλακές, κρυμμένη σε λούκι το οποίο υπήρχε. Αρχικά εντοπίστηκαν 100 συσκευασίες κοκαίνης και στη συνέχεια άλλες 68. Διεξάγονται έρευνες τώρα για να δουν οι αστυνομικές αρχές ποιος είχε τοποθετήσει τις ναρκωτικές ουσίες, την κοκαίνη, την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στο συγκεκριμένο σημείο. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.